την 28 Οκτωβρίου ήταν μεγαλειώδης. Ήταν η κοινωνία γιόρτασε συνολικά και τίμησε την επέτειο και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Υπουργέ, ξέρεις ότι ο προηγούμενος αποστασιακός Πανούσης είχε φτιάξει μια παράδοση και είχε πάρα πολύ καλή εικόνα έξω στον κόσμο και έκανε και κάτι παρεμβάσεις πολιτικές πέραν της αρμοδιότητας που εκνεύριζε όλο το σύστημά σας. Εντάξει, θέμα δικό του, έκανε βήματα, είναι, έτσι, έκανε βήματα συγκεκριμένα και σοβαρά στο θέμα της, της αστυνόμευσης, όπως ο αστυνόμος με το ποδήλατο σε αρχαιολογικούς χώρους, ο αστυνόμος στις γειτονιές. Αυτά τα βήματα ήταν πολύ καλά και αυτά τα συνεχίζουμε εμείς, έτσι. Ναι, δεν μου λέτε, εσείς έχετε σκοπό να κάνετε κάποια μεγάλη αλλαγή, μεγάλη μεταρρύθμιση στο χώρο του Υπουργείου, της αστυνομίας, κάτι δηλαδή που... Κοιτάξτε, δεν είναι σκοπός μου να κάνουμε τεράστιες μεταρρυθμίσεις για τις μεταρρυθμίσεις, για τις αλλαγές. Οι αλλαγές γίνονται εκεί που έχουν οριμάσει κάποια πράγματα, κάποιες ανάγκες και πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις για να υπάρξει καλύτερη αστυνόμευση. Σκοπός μας δεν είναι να δημιουργήσουμε μια αστυνομία που να είναι φόβητρο απέναντι στον πολίτη. Αυτά είναι πολύ παλιών εποχών. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες καταβολές, θα πρέπει να γυρίσουμε σε άλλη κατεύθυνση. Έχουν τελειώσει. Η κοινωνία θέλει άλλα πράγματα και πρέπει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας. Γιατί την κατάργησατε? Συγγνώμη. Την ομάδα Δέλτα, γιατί την διαλύσατε? Κοιτάξτε, αυτό που είπα πριν, ότι τα πράγματα οριμάζουν, οι ανάγκες καθορίζουν τις αλλαγές. Οι ομάδες Δέλτα καταργήθηκαν για λόγους δημοκρατικού ελέγχου και αποτελεσματικότητας. Δηλαδή, ούτε αποτελεσματικές ήταν, δημιουργούσαν εντάσεις στις διαδηλώσεις. Λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα σε πολλές περιπτώσεις. Άρα το ανεξέλεγκτο με πειράζει και πειράζει και το δημοκρατικό έλεγχο. Τι κάνουν, ό,τι θέλαν δηλαδή αυτοί? Ενώ ας πούμε τα μάτα δεν κάνουν ό,τι τους πίνουν διαταγές. Είναι πιο συγκροτημένα, έχουν πειθαρχία, λειτουργούν με κανόνες. Αυτοί σε πολλές περιπτώσεις δεν ενεργούσαν με κανόνες. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Αυτοί που δεν τους καθόρισαν κανόνες φταίνε. Και γι' αυτό καταργήθηκαν. Και το μεγαλύτερο μέρος πήγε στην αστυνόμευση και μάλιστα σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη ανάγκη, βλέπε Κέντρο και Δυτική Αττική, κυρίως Δυτική Αττική, και ένα μέρος πήγε στα ΜΑΤ για να ενισχύσουν. Ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, εάν κάναν του κεφαλιού της ομάδα Δέλτα, γιατί δεν κάνουν του κεφαλιού τους και αλλού που τους πήγατε? Γιατί εκεί πηγαίνουν σε άλλο κάτω, πλαίσιο, θα μου πεις. Πηγαίνουν σε άλλο πλαίσιο, πηγαίνουν σε άλλη συγκρότηση, έχουν τεθεί επικεφαλής σε όλες τις περιπτώσεις και σε καμιά περίπτωση δεν θα ενεργούν όπως ενεργούσαν με κρυμμένα διακριτικά και χωρίς αριθμούς μοτοσυκλέτες. Υπουργέ, μου λέτε κάτι για την καθημερινότητα του πολίτη. Η εικόνα που έχουμε, γιατί τα έχουμε ξεχάσει, ληστείες, κλοπές, όλα αυτά είναι λιγότερα σε σχέση με άλλες χρονιές? Με σχέση πριν 2-3 χρόνια περισσότερα? Δηλαδή η γενική εικόνα ποια είναι, έτσι, για να δώσουμε μια εικόνα να καταλάβουμε. Προφανώς δεν έχουμε ραβδάκια θαυματοποιών, έτσι. Όμως πού το πάμε το πράγμα? Ναι. Πάμε να αυξήσουμε την αστυνόμευση, τη γνωστή αστυνόμευση απέναντι στις γειτονιές, για την προστασία του πολίτη, στις γειτονιές, στους χώρους που έχουν μεγάλα προβλήματα. Για την εγκληματικότητα. Και ακριβώς αντιμετωπίζουμε την εγκληματικότητα, έχουμε βάλει σαν προτεραιότητα ναρκωτικά, εγκληματικότητα και από εκεί και πέρα πορνεία και κάποια άλλα πράγματα που δεν ήταν τόσο στις προτεραιότητες της αστυνομίας τα τελευταία χρόνια. Μπορώ να μην πω, δεν ήταν καθόλου στις προτεραιότητες και ήταν πολύ χαμηλά. Ειδικά το θέμα της πορνείας ήταν γεμάτη Αθήνα από διάφορες κοπέλες που εκδίδονται από εδώ και από εκεί. Ξέρετε, κάποιοι εκμεταλλεύονται, δεν φταίνουν οι κοπέλες. Όχι οι ίδιες τώρα, κυκλώματα, κάτι Αφρικάνες, κάτι κοπελίτσες εκεί, κάτι υπάρξει, ας πούμε, τραγικές. Ακριβώς. Τραγικές περιπτώσεις, τραγωδίες πίσω από αυτούς τους ανθρώπους. Και κοιτάζουμε να ελέγξουμε όχι εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή στα κυκλώματα. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα και στον παράνομο τζόγο και στην πορνεία. Κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτές τις γυναίκες. Κάποιοι εκμεταλλεύονται το σκραπ που παίρνουν κάποιοι και το πηγαίνουν και το λιώνουν και το χαλκό που κλέβουν. Δεν θα κυνηγάμε τον καθένα με το καροτσάκι. Θα κυνηγάμε αυτούς που έχουν. Θα κυνηγήσουμε και θα ελέγξουμε αυτούς που έχουν τα χιτήρια. Εκεί είναι το δύσκολο. Και εκεί είναι και το κρίσιμο θέμα. Εκεί είναι και το κρίσιμο. Υπάρχουν περιοχές όπου πραγματικά υπάρχει άβατο
για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και δεν θα το αφήσουμε έτσι. Ήδη έχουν δοθεί οδηγίες, ήδη έχουν αρχίσει οι έλεγχοι και θα ενταθούν οι έλεγχοι, όπως θα ενταθεί και η συνεργασία με τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις περιοχές, γιατί δεν μπορεί να παραδεχτούμε ότι σε μια περιοχή είναι όλοι παράνομοι και είναι όλοι παραβατικοί. Υπάρχουν κάποιοι παραβατικοί, υπάρχουν κάποιοι που ζουν σε αυτές τις γειτονιές και υποφέρουν. Εκεί πάνω λέτε τώρα δυτικά. Και μιλάω κυρίως για τη Δυτική Αττική. Mm-hmm. Όπου εκεί ενισχύθηκε η αστυνόμευση, δηλαδή 150 περίπου από αυτού. Η επαρχία αστυνομεύεται. Των ομάδων Δέλτα πήγε εκεί. Υπουργέ, η επαρχία αστυνομεύεται, δηλαδή είναι μεγάλες περιοχές που έχουν, ρε παιδί μου, ένα περιπολικό, δύο ανθρώπους. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, κύριε Καμπουράκη, και λόγω της γεωγραφικής διαμόρφωσης της χώρας μας, αλλά και λόγω της μεγάλης διασποράς των αστυνομικών τμήματων. Αστυνομικά τμήματα με προσωπικό λιγότερο από 20 άτομα. Όχι μόνο προσωπικό, δεν παρέχει αστυνόμευση. Υπουργέ. Δεν έχετε κονδύλια. Και μέσα κονδύλια. Τα περιπολικά της αστυνομίας έχουν 250.000 χιλιόμετρα το καθένα. Έχουν σαραβαλιάσει. Προς τιμή σας που το λέτε και το παραδέχεστε, αλλά εδώ το θέμα είναι τραγικό μερικές φορές. Δηλαδή βλέπω εγώ τώρα καμιά φορά πάω τη μηχανή μου να τη φτιάξω. Μου λένε συνεργεία διάφορα εκεί που φτιάχνουν, τους χρωστάει λεφτά η αστυνομία, δεν υπάρχουν κονδύλια. Ακριβώς. Πολλοί αστυνομικοί. Βάζουν για την τσέπη τους πολλοί αστυνομικοί. Ακριβώς, για να συντηρήσουν τη μηχανή τους. Να συντηρήσουν τη μηχανή για την ασφάλεια. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό, είναι σοβαρότατο πρόβλημα. Είναι τεράστιο πρόβλημα, γιατί είναι πολύ μεγάλος αριθμός των αυτοκινήτων. Κοιτάζουμε να δούμε πώς μπορεί να ανανεώσουμε σταδιακά αυτό το στόλο. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, υπάρχει και κάποια προσφορά από συγκεκριμένη εταιρεία. Θα τη δούμε όλα, θα δούμε τι γίνεται. Για κάποιες χιλιάδες αυτοκίνητα. Για κάποιες χιλιάδες αυτοκίνητα που θα δούμε τι γίνεται με τη συντήρηση μετά. Θα περιμένουμε, θα ξανοιχτούμε και σε άλλες εταιρείες. Εγώ γενικώς είμαι υπέρ του ιδιώτη σε αυτά τα πράγματα. Αλλά αν έχει 5.000 αυτοκίνητα, δεν μπορεί να έχει ένα συνεργείο της αστυνομίας να τα φτιάνει, ρε παιδί μου. Υπάρχει ένα συνεργείο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία υπολειτουργούν. Δυστυχώς δεν υπάρχει σοβαρό σύστημα συντήρησης. Έγιναν προσπάθειες, έγιναν και από τον προκάτοχό μου μεγάλες προσπάθειες. Θα συνεχίσουμε κι εμείς. Ίσως κοστίσει λιγότερο, ίσως λέω, το να φτιάξετε, να οργανωθείτε. Δεν ξέρω τώρα, ναι, θα το δούμε. Πλην όμως δεν είναι εύκολη λύση. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Δεν είμαι αντίθετος και στη συντήρηση σε ιδιωτικά συνεργεία, αλλά να μπει σύστημα. Ναι. Να μπει σύστημα. Και να μην πηγαίνει ο καθένας όπου θέλει και να κάνει ό,τι θέλει και να κοστολογεί όσο θέλει. Να σας πω, υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι αυτή την ιστορία με τη φύλαξη προσώπων, επισήμων κλπ. Τεράστιο πρόβλημα. Χιλιάδες. Δεν έχετε κάνει τίποτα όμως. Ούτε εσείς κάνατε τίποτα. Όχι, αρχίσαμε. Ακόμα, ή κάνατε και κάναμε. Δεν το ξέρουμε. Κάναμε. Στο γραφείο μου υπάρχει μια μεγάλη λίστα με πρώην πολιτικούς που με παίρνουν τηλέφωνο και παραπονιούνται γιατί τους πήρα τους αστυνομικούς. Ναι, να τους φακελώσετε αυτούς. Να τους φακελώνετε μόνο εμάς τους υπόλοιπους. Υπάρχουν πολλά παράπονα, κάποια ενδικαιολογημένα γιατί θεωρούν και ίσως υπάρχει και ένας βαθμός κινδύνου. Πλην όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ανεξέλεγκτη κατάσταση. Τι και δεν αφορά μόνο κάνει. Πολιτικούς, αφορά και δημοσιογράφους και επιχειρηματίες. Πόσο! Και τις επόμενες μέρες. Δεν είπα για πολιτικούς, είπα για επίσημους εντός εισαγωγικών. Ναι. Ακριβώς. Βεβαίως αφορά και δημοσιογράφους. Και τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω αν συνεχίζουν τα παλιά. Θα αρχίσει η αφαίρεση και σε αυτές τις κατηγορίες. Δεν ξέρω αν συνεχίζονται παλιά. Τα παλιά χρόνια που ήξερα εγώ, γιατί τώρα δεν ξέρω, έχω ξεκοπεί, μέχρι τα γεράκια κουβαλάγανε οι αστυνομικοί. Τα γεράκια σε κρεμάστρα. Σε οι πληροφορίες μου λένε ότι συνεχίζεται. Το ταγεράκι. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ο αστυνομικός δεν είναι ορντινάτσα, δεν μπορεί να τον προσβάλλει κανένας. Είναι άνθρωπος εργαζόμενος, έχει συγκεκριμένη αποστολή και δεν τον έχουμε για να κάνει τέτοιες δουλειές σαν αυτές. Οπότε σκοπεύετε τώρα να αποσύρετε, έχετε αριθμό, ας πούμε, τι έχετε σκεφτεί να κάνετε? Έχουμε αριθμό, έχουμε αρχίσει. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που είναι πραγματικά θέμα ασφαλείας. Βεβαίως. Εννοείται αυτό. Και αυτές τις σεβόμαστε και η παραμικρή περίπτωση κινδύνου να υπάρχει, τις σεβόμαστε και αφήνουμε τον αστυνομικό. Δεν μπορούμε να είμαστε, να ισοπεδώσουμε τα πράγματα. Ένας να έχει 20 να τον φυλάνε. Όχι. Και δεν υπάρχουν, ξέρετε, τέτοιοι αριθμοί. Αλλά 5 και 6 υπάρχουν. Ναι, ακούω κάτι τρελά. Και δεν υπάρχει και λόγος μερικές φορές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Το ξέρετε. Περισσότερο αργομιστία είναι το ζήτημα. Και βολεύεται ο ένας, βολεύεται ο άλλος. Πείτε μας κάτι τώρα, Υπουργέ. Με το μεταναστευτικό εσείς εμπλέκεστε?
Την πρώτη υποδοχή την έχει το λιμενικό, βέβαια, έχει φάει αυτό το πακέτο. Μετά είναι ο κόσμος. Εσείς. Την υποδοχή και τα κέντρα, τους καταβλισμούς, τα έχει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τα έχει ο κύριος Μουζάλας, ο οποίος καταβάλει εξαιρετικές προσπάθειες. Αϊκίνητος και ακούραστος. Εμείς στηρίζουμε και βοηθάμε και συνεργαζόμαστε στο θέμα της αστυνομικής υποστήριξης, της φύλαξης και της καταγραφής, δηλαδή της ταυτοποίησης αυτών των ανθρώπων στους χώρους, στους καταβλισμούς αυτούς. Με τον Εύρο που έπεσε και ξύλο προχθές. Εκεί στο φράχτη. Τι γνώμη έχετε εσείς προσωπικά? Ο φράχτης χρειάζεται? Εγώ λέω ότι δεν χρειάζεται. Εντάξει. Ο φράχτης. Ο φράχτης αυτός, να δούμε, γιατί ξέρετε, έχω κάνει 9 χρόνια σε αυτή την περιοχή. Ως στρατιωτικός όμως. Δεν εξυπηρετεί στρατιωτικούς σκοπούς, εξυπηρετεί σκοπούς ασφαλείας. Είναι σε 12 χιλιόμετρα που είναι χερσαία τα σύνορα, δεν είναι ποτάμι. 5 χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή που. Οπότε την ξέρετε, αφού ξέρετε καλύτερα. Κάθε πέτρα. Επομένως, δεν υπάρχει θέμα άμυνας, υπάρχει θέμα ασφαλείας. Αυτός ο φράχτης καλύπτει τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία που είναι 12,5 χιλιόμετρα. Αυτή τη στιγμή ο φράχτης δεν υπάρχει ροή μεταναστών προσφύγων από αυτή την κατεύθυνση, αλλά ξέρετε κάτι, δεν εκτρέπει τους πρόσφυγες αυτός ο φράχτης σε άλλα σημεία του Εύρου. Για απόδειξη ότι το καλοκαίρι δεν είχαμε ροές από άλλα σημεία του Εύρου που ήταν στεγνός. Στα περισσότερα κομμάτια είναι στεγνός ο Εύρος το καλοκαίρι. Τον περνάνε τα πόδια έτσι, δηλαδή. Ναι. Ή έχει 20 πόντους νερό. Επομένως, δεν είδαμε τέτοιες ροές. Όμως, πρέπει να δούμε, να αναγνωρίσουμε την τεράστια τραγωδία που συμβαίνει στα νερά του Αιγαίου και να αναγνωρίσουμε και την τεράστια υποκρισία από πλευράς χωρών της κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι κοιτάζουν να ξαναγυρίσουν τα πράγματα στο Δουβλίνο 2, δηλαδή στο ότι η πρώτη χώρα υποδοχής έχει και την κύρια ευθύνη. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε αποθήκη ψυχών και δεν μπορεί να υποστούμε. Μα αυτό θέλουν, να φιλτράρουν αυτοί τις διάφορες ροές και να γίνουμε εμείς αποθήκη ψυχών. Και δεν μπορούμε και να υποστούμε όλο το βάρος των μεταναστευτικών ροών που μιλάμε. Ξέρετε για εκατομμύρια όπως καταλαβαίνετε. Ξέρετε κάτι όμως. Αυτό, ρε παιδί μου, άμα ανοίξει ένας ανθρωπιστικός διάδρομος που να φυλάσσεται, να αυτό. Μην πνίγονται τα παιδιά στη θάλασσα. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στο να εξετάσουν και εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις. Πλην όμως πρέπει να δούμε, εάν ανοίξουμε εμείς ένα διάδρομο, τι θα γίνει με τους φράχτες παραπάνω. Μήπως κλείσουν οι άλλες χώρες τα δικά τους σύνορα. Άρα πρέπει να το δούμε το θέμα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και πρέπει να το δούμε και σε σχέση με τις γειτονικές χώρες και σε σχέση με την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία καθορίζει το προς τα που εκτρέπει τους πρόσφυγες. Mm-hmm. Για παράδειγμα, γιατί στη Μυτιλίνη και όχι στη Σάμο? Στη Σάμο είναι 1 μίλι η απόσταση και στη Μυτιλίνη είναι 5. Ναι, λοιπόν, δηλαδή, υπάρχουν τουριστικά συγκροτήματα απέναντι, λέω. Ναι. Ποια είναι η ερμηνεία δική σας? Ότι έχει τουριστικά συγκροτήματα απέναντι στην ΚΟ και στο αυτό και δεν τα έχουμε. Καταλαβαίνω. Να σας πω, σύμφωνα, επειδή υπάρχουν διάφοροι συνωμοσιολόγοι που λέει ο καθένας το μακρύ του το κοντό του, εσείς έχετε πληροφορίες αν μέσα σε όλο αυτό το πανικό που γίνεται και με τις αθρώες εισρωές προσφύγων μπαίνουν και άνθρωποι εξτρεμιστές ή των Τούρκων, κατάσκοποι, αυτό ο καθένας? Για εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Είναι πολύ πιθανό ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τρέχουν να σώσουν το κεφάλι τους και την οικογένειά τους και τα παιδιά τους να παρισφύρουν και κάποιοι. Εμείς δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια, δεν κρύβουμε ότι έχουμε το νου μας, συγκεντρώνουμε πληροφορίες, έχουμε ανθρώπους που ψάχνουν και αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω, αλλά έχουμε το νου μας και κοιτάζουμε μήπως υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει όμως εγκληματικότητα ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, κανένα περιστατικό. Είδατε, δεν έχει βγει κάτι. Τίποτα. Οι άνθρωποι κοιτάζουν να σώσουν. Όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί από εσάς είχαν την τρομακτική αγωνία της τρομοκρατίας. Ναι. Εσείς το έχετε ή έχει καταλαγιάσει τώρα? Είναι πολύ γονιστικά τα πράγματα. Κοιτάξτε, η τρομοκρατία σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις ιστορικές εποχές παίζει το ρόλο της, δεν μηδενίζεται ποτέ, πλην όμως δεν είναι σε έξαρση η τρομοκρατία, έχει καταλαγιάσει, γιατί αν θέλετε υπάρχει μια γενικότερη συνειδητοποίηση το πώς μπορεί να γίνουν αλλαγές στις κοινωνίες, σε
όλο το πολιτικό φάσμα. Εννοείται ότι και ιδεολογικά και, έχει ιτηθεί κάπως. Και ιδεολογικά πιστεύω ότι έχουν τα πράγματα καταλαγιάσει, ηρεμήσει. Και ξέρετε κάτι, αν με ρώταγε κάποιος ποιες είναι οι προτεραιότητές σου, ποιοι είναι οι κίνδυνοι τους οποίους βάζεις, εγώ θα έλεγα διαφθορά, οργανωμένο έγκλημα, το έγκλημα σε συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχει άβατο, όπως είπα και πριν, που υπάρχει εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Αυτά εγώ θα βάζα σαν προτεραιότητες. Έχω μπει και μια απορία τελευταία, να μην χαλάσουμε την παράδοση ανθρώπινη. Ναι. Πώς ένας αριστερός στρατηγός, ας πούμε, βρέθηκε μέσα στο άντρο της αστυνομίας. Εσείς παλιά είμαι σίγουρος ότι φοβόσαστε πως σας φακελώνουν, σας παρακολουθούν και τέτοια. Τώρα που πήγατε υπουργός, ρωτήσατε να βρείτε το φακελό σας. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχω βρει χρόνο για κάτι τέτοιο. Ναι, σας δίνω εγώ μια ιδέα. Κοιτάξτε όμως. Πρέπει να διαχειριστούμε τα προβλήματα. Είναι πολύ εύκολο. Μην μου ξεφεύγετε, για το φάκελό σας ρώτησα. Για το φάκελό μου. αν τον ζητήσατε. Το 2000 μου είχαν δώσει κάποια στοιχεία. αλλά δεν ξέρω αν υπήρχε και τίποτα κόκκινος, άλλο στη συνέχεια. Ο κόκκινος αξιωματικός το λέγανε. Ναι, τέλος πάντων. Ο κάθε στρατιωτικός και ο κάθε αστυνομικός μπορεί να έχει τις πολιτικές του πεπιθήσεις. Το προβλέπει το Σύνταγμα, το προβλέπει η δημοκρατική αντίληψη. Και ξέρετε κάτι, πρέπει να διαχειριστούμε και να δούμε, να διαχειριστούμε τα προβλήματα και της χώρας και του συγκεκριμένου Υπουργείου. Οι αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι άνθρωποι όπως όλοι μας. Έχουν και είναι δικαίωμά τους να έχουν οποιαδήποτε πολιτική πεποίθηση και άποψη. Από εκεί και πέρα, με τεράστια προβλήματα, από εκεί πέρα πρέπει να συνδυάσουμε την ασφάλεια και την ελευθερία. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να συνδυαστεί η ασφάλεια με την ελευθερία. Πάντως εκείνα τα χημικά που είχε εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργηθούν, δεν τα βλέπω να καταργούνται. Κοιτάξτε, όπως τώρα. Νομίζω είδατε ότι και η πλατεία Βικτωρίας και το πεδίο του Άρεως είναι προσβάσιμα, χωρίς να ανοίξει μύτη. Νομίζω είδατε ότι υπάρχει πολύ ποιότερη αντιμετώπιση στα διάφορα θέματα, αλλά βέβαια δεν μπορεί και να, και να μοιράζουμε λουλούδια σε όλες τις περιπτώσεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.